Παρακαλώ, πάμε στον κύριο Πρωθυπουργό. Υπομονετικούς, όχι σιωπηλούς. Σιωπηλούς μέχρι τώρα, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο διευθύνω τη συζήτηση. Και αισθάνομαι γι' αυτό ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, ελάτε, τώρα παρακαλώ. Είναι μια εβδομάδα. Οι τόνοι θα ανέβουν, είναι λογικό. Ναι. Θα ανέβουν οι τόνοι από κόμματα που έχουν σοβαρές στρατηγικές συγκλίσεις για να κρυφτούν αυτές οι στρατηγικές συγκλίσεις και να μείνουν ανεβασμένοι τόνοι προς άγρα ψήφων. Ο κύριος Τσίπρας σας είπε ότι επιστρέφεται στο τι παπάγος, τι πλαστήρας. Εντάξει, τώρα αυτό δείχνει και μια φτώχεια επιχειρημάτων όμως. Όταν θυμόμαστε τώρα ποιο παιδί από τα πιτσιρίκια που θα πάνε να ψηφίσουν Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, που είναι, ή οι μεγαλύτερες ηλικίες, ή τα παιδιά που χτες ψήφισαν στις φοιτητικές εκλογές και έβγαλαν την πασπονταστική πρώτη δύναμη με 36%. Ποια από αυτά τα παιδιά θυμάται. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποιος βγήκε πρώτος, γιατί έβγαλαν και η ΔΑΠ. Όχι, βγήκε πρώτη πασπουδαστική. Αυτό είναι. Όλες οι παρατάξεις το αποδέχονται εκτός από τη ΔΑΠ. Μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία το αποδέχεται, γιατί εσείς θυμάστε και σαν παλαιός δημοσιογράφος ότι κάθε φορά οι πρωθυπουργοί, ιδιαίτερα όταν ήταν από τη Νέα Δημοκρατία, τα βράδια πήγαιναν και έδιναν συγχαρητήρια συνήθως στον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, στα γραφεία της ΟΝΕΔ. Δεν είδαμε τέτοια πράγματα, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι η πασπουδαστική είναι πρώτη δύναμη. Κατά συνέπεια, τέτοια συνθήματα δείχνουν μια φτώχεια, μάλιστα και με ένα σύνθημα που είναι ιστορικά δικαιωμένο. Είναι ιστορικά δικαιωμένο, γιατί όλοι θυμόμαστε ότι. Όλοι γνωρίζουμε από την ιστορία, δεν θυμόμαστε όλοι. Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του εκτελέστηκαν με κυβερνήτη τον πλαστήρα. Ας αφήσουμε όμως αυτό το ζήτημα, το οποίο έχει πράγματι ενδιαφέρον για να συζητήσουμε για τέτοιου είδους θέματα και να πιάσουμε τα μεγάλα και σοβαρά. Τα μεγάλα και σοβαρά είναι ότι παραμονές του debate βγήκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και είπε ότι. Κοιτάξτε, το δημοσιονομικό χώρο. Έτσι. Δεν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο για τα προγράμματα. Τα κόμματα που έχετε στηρίξει το τρίτο μνημόνιο, τα κόμματα που συμφωνείτε στο πρόγραμμα σταθερότητας, τα κόμματα που συμφωνείτε στο περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι ανάκαμψη για τα κέρδη, όχι για τους εργαζόμενους, τα κόμματα που συμφωνείτε στις βασικές κατευθύνσεις και διρεκτίβες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους είπε μη σηκώνετε πολύ τους τόνους, γιατί την επόμενη μέρα μπορεί να χρειαστεί να βρεθείτε στο ίδιο τραπέζι για να εφαρμόσετε αυτά τα μέτρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο πιο ανθρώπινος και με σαφήνεια στο λόγο του στο debate, κατά γενική ομολογία, ήταν ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας. Και μάλιστα θέλουμε να προσθέσουμε ότι, και αυτό το γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι, ο λαός μας που μας παρακολουθεί, ότι ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας από αυτό το πάνελ είναι ο μόνος που δεν έχει στηρίξει μνημόνια. Ο μόνος που δεν έχει στηρίξει τέτοια βάρβαρα μέτρα απέναντι στους εργαζόμενους. Αυτό ότι ο είναι το. Πέρασε μνημόνιο. Εντάξει, αποχώρησε από την κυβέρνηση. Αποχώρησε αλλά ακριβώς, νομίζω γιατί δεν στήριξε βασικές κατευθύνσεις και ως υπουργός οικονομικών. Μην τα χαλάσουμε τώρα σε αυτό. Βρείτε μια. Τι έχει γίνει με τα πρακτικά της Βουλής. Μην ξανανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση. Τα πρακτικά της Βουλής έχουν μια επιστολή του Προέδρου σας που συμφωνεί με το. Τρίτο μνημόνιο, βρείτε πώς έχει γίνει τώρα αυτό το πράγμα. Έχει καταγγελθεί όταν προς το γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, βρείτε το με την κυρία Τσαπανίδου αυτό το θέμα. Ποιος έχει κάνει την πλαστογραφία, τι να κάνουμε εμείς τώρα, να πούμε σε αυτά τα θέματα. Και την αυθεντική επιστολή και αυτή που κατατέθηκε. Ωραία, ας αφήσουμε το ζήτημα των επιστολών. Βρείτε τα με την κυρία Τσαπανίδου, ποιος έχει κάνει πλαστογραφία σε ποιον. Λέμε την ουσία εμείς. Η ουσία είναι ότι στα βασικά, τα κρίσιμα, τα μεγάλα, υπάρχει μια στρατηγική σύγκληση. Αυτή η στρατηγική σύγκληση έλειπε από τη συζήτηση. Από τη συζήτηση που παρακολούθησε όλος ο ελληνικός λαός στο debate, έλειπε. Δηλαδή, ποια είναι τα προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι εκπληκτικό, δεν υπήρξε μία ερώτηση, ποια είναι τα προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι 200 περίπου αυτά που πέρασαν, λέμε χοντρικά, και άλλα 350, όπως λένε. Μάλιστα, διάβασα και μία επιστολή του κύριου Αλέκου Παπαδόπουλου, πρώην Υπουργού Οικονομικών. Υπάρχουν τοποθετήσεις του κύριου Χριστοδουλάκη, του κύριου Βενιζέλου. Ποια είναι αυτά τα 350 προαπαιτούμενα, να απαντήσει και η κυρία Τσαπανίδου, να απαντήσει και ο κύριος Σκέτζος και η κυρία Γιαννακόπουλου, που συμφωνούν με αυτό το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πάει στα τυφλά ο ελληνικός λαός να ψηφίσει μια κυβέρνηση που γνωρίζουμε από πριν ένα συμφωνημένο αντιλαϊκό πρόγραμμα, άσχετα από ποιο κόμμα από αυτά θα βγει πρώτο και με ποιο
θα κάνει το παζάρι αφού πάρει τις ψήφους. Οι εξετάσεις για τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αντιλαϊκό πρόγραμμα. Είναι αυτό, κύριε Σκέτζο, είναι και η εμπορευματοποίηση του νερού. Είναι πρόγραμμα ενταγμένο, χρηματοδοτημένο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνοι. Με τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που θα γίνουν τα νοσοκομεία, θα γίνει αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αντιλαϊκό πρόγραμμα. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ένα νοσοκομείο το οποίο θα χαρατσώνει, είναι αντιλαϊκό πρόγραμμα. Δύο πραγματικά για το ΕΣΥ και δύο για το ΕΣΥ. Παρακαλώ, το λόγο έχει ο κύριος Πρωτούλης. Ναι, ελάτε, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία θα μετατραπούν τα νοσοκομεία, που είναι η επίσημη πρότασή σας, όπως την ακούσαμε από το σημερινό Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, είναι αντιλαϊκό πρόγραμμα και είναι προαπαιτούμενο. Είναι η θέση που είπε ο κύριος Πλεύρης, ότι τα νοσοκομεία θα μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Δεν έχετε ακούσει? Δεν υπάρχει στο πρόγραμμά μας κάτι τέτοιο. Είναι η επίσημη θέση του κύριου Πλεύρη. Ο κύριος Πλεύρης αυθαιρετεί, λέει πράγματα από το κεφάλι του. Βλέπετε διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουμε διάφορα πράγματα. Είναι αυτό που έχει ξεκινήσει από το νοσοκομείο της Σαντορίνης, που ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτό που θα γενικευτεί την επόμενη μέρα, είναι αυτό που εφαρμόζεται στο παιδογκολογικό παίδων, στο παιδογκολογικό παίδων, το οποίο το παρέλαβε... Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Άσο. Το παρέλαβε η κυρία Βαρδινογιάννη και μάλιστα ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Γεωργιάδης. Ονόμασαν και το παιδογκολογικό παίδων, το ονόμασαν νοσοκομείο της κυρίας Βαρδινογιάννη. Αυτό είναι, μη λέτε τώρα ότι βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας. Αυτά τα γνωρίζει όλος ο κόσμος και δείχνει ότι και από την πανδημία, όχι δεν βγάλατε κανένα συμπέρασμα, απλά τι έγινε. Στην πανδημία περιμένατε, επειδή η πολιτική σας χρεοκόπησε και άφησε και 35.000 θύματα, 37. Χρεοκόπησε 36.000, 37, είναι ντροπή να κάνουμε λογαριασμό με τους νεκρούς. Λοιπόν, άφησε χιλιάδες θύματα πίσω, άφησε νοσοκομεία κατεστραμμένα, άφησε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ανυπεράσπιστη και διαλυμένη. Λοιπόν, και περιμένατε μέχρι να περάσει το μεγάλο κύμα της κατακραυγής για αυτό το υποστελεχωμένο, υποχρηματοδοτούμενο δημόσιο σύστημα υγείας και να φέρετε την πρότασή σας για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση με το τέλος της πανδημίας, ελπίζοντας ότι αυτά τα μεγάλα πράγματα που ζήσαν οι εργαζόμενοι μέσα στην πανδημία θα ξεχαστούν. Για αυτά τα μεγάλα ζητήματα, επίσης και για αυτό το ζήτημα της πανδημίας, δεν είναι εκπληκτικό ότι δεν υπήρξε μία ερώτηση για αυτό το μεγάλο ζήτημα? Δηλαδή, κλείσανε μικρομάγαζα, υπήρχαν άνθρωποι που τα παιδιά μας για μήνες δεν πήγαν στο σχολείο, φοιτητές για δύο ολόκληρα χρόνια πάψαν να είναι φοιτητές, σταμάτησε η κοινωνική και πολιτική ζωή. Και μέσα στον περιορισμό της κοινωνικής και πολιτικής ζωής περάσατε ένα καρός νόμους, αντιδραστικούς, ανελαίητους. Όπως για παράδειγμα ο περίφημος νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος μετέτρεψε επίσημα το 8ωρο σε 10ωρο και 12ωρο. Μα μίλετε τώρα. Εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Σκέτζο, γιατί πέρα από τη θητεία σας στο Πασόκ. Ο νόμος Χατζηδάκη έχει φέρει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, πάγιο αίτημα της ΓΕΣΕ και των εργαζομένων. Και γνωρίζετε αυτή τη στιγμή ότι σε όλες τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες το 8ωρο έχει γίνει 10ωρο. Το αναβάθμισε σε ανεξάρτητη αρχή, κύριε Σκέτζο. Πάμε στον κύριο Γάκη, παρακαλώ. Να βάλουμε μία τελεία και σε αυτά που είπαμε. Αυτό το μεγάλο βήμα που έκαναν χιλιάδες νέοι άνθρωποι, όχι σε μια δημοσκόπηση, αλλά σε μια πραγματική κάλπη και έβγαλαν την πασπιταστική πρώτη δύναμη, μπορεί να είναι ένα καλό παράδειγμα για τις 21 του Μάη. Λοιπόν, να βγει πιο ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και θα δείτε ότι οι φωνές, οι κραυγές για να θολώνουν τα πράγματα θα σταματήσουν και θα ανοίξει μια αισιοδοξία στο λαό μας για ένα διαφορετικό δρόμο από το κακό στο χειρότερο που πηγαίνουμε από τη μία κυβέρνηση στην άλλη. Ξανάρθω. Λοιπόν, δεν θα φάω πολύ χρόνο, να πούμε δύο παραδείγματα. Ναι, για να χαλαρώσουμε λίγο, να πέσουν και οι τόνοι, γιατί είναι και αργά, τώρα που μας παρακολουθούν οι τηλεθεατές. Υπάρχουν δύο παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η περίφημη πολιτική που ακούμε τώρα και με τον Τσακωμού με τα νούμερα, ότι η ανάπτυξη των κερδών των λίγων θα φέρει και ευημερία στους πολλούς, καταρρύπτεται. Το ένα είναι αυτό που ζουν χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη και πηγαίνουν στα νησιά για τη σεζόν. Και μάλιστα να θυμίσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε πρόταση στη Βουλή, πρόταση νόμου, για να μπορέσουν αυτά τα χιλιάδες νέα παιδιά να ψηφίσουν, όπως ψηφίζουν για παράδειγμα τα σώματα ασφαλείας. Ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν και αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν στον τόπο που δουλεύουν. Δεν έγινε δεχτό. Υπάρχει ρεκόρ κερδών και ρεκόρ αφίξεων και αυτή τη χρονιά στη χώρα μας. Υπολογίζουν να ξεπεράσουν τους 30 εκατομμύρια τουρίστες που θα έρθουν
στην πατρίδα μας. Πράγματι, οι αεροπορικές εταιρείες, οι tour operators, μιλάμε για εκτείναξη κερδών. Λοιπόν, η επιθεώρηση εργασίας, επειδή σας αρέσουν και τα στοιχεία, κύριε Σκέλτσο, έβγαλε τα στοιχεία της από τους ελέγχους που έκανε και διαπίστωσε ότι ο κλάδος με τις περισσότερες παραβάσεις στα ωράρια, στους μισθούς, στην ασφάλιση. Αλλά κάνει ελέγχους παντού, η επιθεώρηση εργασίας. Κάνει ελάχιστους ελέγχους και μάλιστα να ξέρετε ότι στις Κυκλάδες έχει έναν επιθεωρητή εργασίας. Επαναλαμβάνω, αυτός βρίσκεται κάρτα εργασίας ανεξάρτητη πλέον. Ακούστε, κύριε Σκέλτσο, ένας επιθεωρητής εργασίας. Αν ελέγχει αν είναι σωστά, αν τη χτυπάει σωστά. Κυρία Τσαπανίδου, μην μου φάτε το παράδειγμα. Πάρτε δικό σας. Λοιπόν, ένας επιθεωρητής εργασίας και μάλιστα και αυτός ο επιθεωρητής εργασίας ως όλος πτυχίος δεν βρίσκεται και στη Μύκονο, που είναι το πιο τουριστικό νησί. Ο επιθεωρητής εργασίας. Εξαιρετική έλεγχη. Λοιπόν, από τους ελάχιστους ελέγχους διαπιστώνει ότι στον κλάδο που έχει εκτείναξη κερδών, λοιπόν, βασιλεύει η άγρια εκμετάλλευση των εργαζόμενων, αυτό που βλέπουμε παιδιά να παστώνται στην κυριολεξία σε υπόγεια, σε κοντέινερς, για να βγάλουν τη σεζόν. Δεύτερο παράδειγμα. Αυτό το δεύτερο το ψηφίσατε μαζί και εσείς, κυρία Τσαπανίδου, είναι τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας υπήρξε μια συμφωνία πράγματι. Παραδόθηκαν τα ναυπηγεία Ελευσίνας, ένας στρατηγικός τομέας για την ανάπτυξη της χώρας μας, σε μια εταιρεία αμερικάνικη, μην κάνουμε και διαφήμιση, την ονομασία της. Λοιπόν, σε αυτή την εταιρεία που παραδόθηκαν τα ναυπηγεία, με τη συμφωνία που μαζί ψηφίσατε στη Βουλή Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, η επιθεώρηση εργασίας προτείνει πρόστιμο, γιατί ενώ εκεί πήγατε και εξαγγείλατε, κύριε Σκέρτζο, τα 150 ευρώ πας για τους νέους να έρθουν να σας ψηφίσουν, σε αυτόν εκεί τον εργασιακό χώρο η επιθεώρηση εργασίας προτείνει πρόστιμο γιατί δεν έχουν δοθεί τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα στους εργαζόμενους. Και αντί να πάτε να δώσετε τα δώρα στους εργαζόμενους, μαζί και οι δύο, με τον πόνο κάνετε εξαγγελίες, φιλεργατικές εξαγγελίες, στο χώρο που με τα χέρια σας κόψατε το 13ο και 14ο μισθό. Έχουν βγει και μιλάνε υπέρ της συμφωνίας. Δάκη, κύριε Σκέρτζο. Μα τι μου λέτε τώρα. Μόνο οι συνδικαλιστές της Δάκη. Κανένα άλλο συνδικάτο δεν έχει εγκρίνει αυτή τη συμφωνία μάλιστα. Και να δούμε τι γίνεται και όχι μόνο οι συνδικαλιστές μέσα από τους οποίους εκφράζεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τα σωματεία που στηρίζουν, συμμετέχουν στο ΠΑΜΕ, αλλά συνδικαλιστές και άλλων δυνάμεων, ακόμα και η ίδια ΓΕΣΕ. Βγήκε εκεί ότι αυτή η συμφωνία είναι κατάπτυστη, γιατί ακριβώς διαμορφώνει μια ειδική οικονομική ζώνη για τους εργαζόμενους. Αυτό αποδεικνύει ότι την επόμενη μέρα θα χρειαστεί αυτό το συμφωνημένο αντιλαϊκό πρόγραμμα που υπάρχει να το αντιπαλέψουμε. Γι' αυτό και χρειάζεται ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, χωρίς κραυγές, με επιχειρήματα. Πρέπει να τοποθετηθούμε τις επόμενες μέρες που απομένουμε. Φιλεργατικά κόμματα τα οποία να είναι κόντρα στο συμφέρον των εργαζομένων στα ναυπηγεία, εγώ πρώτη φορά ακούω. Και η επιθεώρηση εργασία είναι κόντρα στο συμφέρον των εργαζομένων, κύριε Σκέρτζο. Βεβαίως, γιατί είναι. Κύριε Σκέρτζο, μισό λεπτό. Εσάς σας αρέσουν να ακούσετε.